Σε κατηγορία. Να το φτιάξω. Και ο Αλέκος ο Γιάννης είναι ο Γιάννης. Μετά από μία ώρα, δύο,
θα χαθεί από μας, θα δύσει. Τουλάχιστον στα μάτια μας βλέπουμε τη δύση και γονδύ σκοτάδι. Το φως όμως που είναι ο Χριστός, ο Παράδεισος, η πηγή της ζωής, όπως λέμε στην δοξολογία, είναι ο άδυτος ήλιος. Και η Ανάσταση είναι η μέρα που δεν θα δύσει ποτέ. Τελείωσε. Δεν θα δύσει ποτέ. Δεν βλέπουν ποτέ φως Αναστάσεως και δεν δουν ποτέ τα βλέμματα τα πονηρά. Οι κολασμένοι, όσοι ελπίζουν στον Χριστό, ελπίζουν την Ανάστασή Του, θα φταναστηθούν μια μέρα και θα πάνε κοντά Του και ζουν από εδώ την Αναστάση με εκείνη η μέρα, θα ζουν αιώνια χωρίς να πείσει. Γιατί είναι η 8η ημέρα. 7 ημέρες ζούμε εδώ, η 8η απορροφή μόλις κλείσουμε τα μάτια. Ζούμε μυστικά, μην έχουμε και την γνώμη, την εντύπωση, ότι δεν ζούμε μέσα στην Ανάσταση ή μέσα στο φως Αναστάσεως. Αλλά επειδή τα μάτια μας δεν αντέχουν σε εκείνο το φως, και σας το θυμίζω για το πράγμα. Φως αναστάσιμο ήταν το φως της μεταμορφώσεως που είδαν οι Άγιοι Απόστολοι και δεν το άντεξαν. Και επειδή ακριβώς δεν το αντέχουμε κι εμείς, παραχωρεί ο Θεός να ζούμε στο φως, να μεγαλώνουμε στο φως, πνευματικά εννοείται, να παίρνουμε εκείνο το φως, αλλά να μην ενοχλούμε, γιατί δεν θα αντέχαμε το φως. Αλλά να δούμε λίγο αυτή την έννοια, πώς την τοποθετούν οι πατέρες. Ποιες σημασίες, θα λέγαμε, είναι εκείνες που έχει το φως. Οι Άγιοι Πατέρες γράφουν, λέγουν και γράφουν, διδάσκουν και γράφουν, ότι ανάβουμε το φως με τις λαμπάδες μας. Εις δόξαν Θεού Πατρός, για να δοξάζουμε τον Πατέρα και Θεό. Γιατί αυτός είναι το πρώτο φως. Πριν από αυτό, από τον Πατέρα, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτός είναι πριν και αυτός είναι μετά και αυτός είναι το μετά εις τους αιώνας των αιώνων, χωρίς τέλος. Και όπως λέει μέσα στην Αποκάλυψη, είναι ο Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος. Αυτός που υπήρχε χωρίς αρχή, αυτός που τώρα είναι, και αυτός που υπάρχει και στο μέλλον και απλά, πολύ απλά, το αιώνιο παρόν. Το αιώνιο παρόν. Αυτός το είπε ο ίδιος. Εγώ είμαι η ζωή και το φως. Έτσι είπε ο Κύριος μας. Ένας δεύτερος λόγος που υψώνουμε το φως της Αναστάσεως με τις λαμπάδες είναι η προσωπική μας ζωή. Η προσωπική μας ζωή, που είναι ο Ιωσήφ εδώ να πει μερικά. Δεν είπε ο Χριστός, ο ίδιος, προτρεπτικά σε μας, παρακινώντας μας, ούτω λαμψάτω τα έργα ημών έβρασε τον ανθρώπο. Ούτω λαμψάτω, λέει, τα έργα σας, να λάμπουνε. Και να λάμπουνε έτσι. Πώς έτσι? Σαν το φως. Τη λάμψη του φωτός. Ο Κύριος είχε στο νου, γι' αυτό μιλούσε την ώρα εκείνη.
που μιλούσε στο ακροατήριό του και μιλάει και σε εμάς διαμέσου του Ευαγγελίου. Να λάβουνε, λέει, τα έργα σας, όπως λάβει το φως. Και εμείς απαντάμε στην Ανάσταση. Κύριε, εσύ που είσαι το φως, και εμείς από το δικό σου φως παίρνοντας, λάμπουμε στα έργα μας. Αυτή είναι η απάντησή μας, αυτή πρέπει την απάντηση να δώσουμε. Γι' αυτό κρατάμε τις λαμπάδες και είμαστε λαμπροφόροι. Λαμπροφόροι από το δικό σου φως, αλλά και με τη δύναμή σου και εμείς είμαστε εργάτες σου, κοπιάζουμε και υδρώνουμε στον αγρό το δικό σου. Και από εκείνο το φως που μας δίνεις, κρατάμε και δίνουμε, χωρίς να σβήνουμε. Χωρίς να σβήνουμε. Ένας τρίτος λόγος που κρατάμε το φως είναι τα σχηνώματα των μαρτύρων και των Αγίων ή πιο απλά η ζωή των μαρτύρων. Όλοι οι μάρτυρες της Εκκλησίας, όσοι έχουν αγιάσει, γνωστοί και μη γνωστοί, υπάρχουν Άγιοι που είναι άγνωστοι και είναι και ο Άγιος Ραφαήλ, αιώνες ήταν άγνωστος, θέλησε ο Κύριος και βγήκανε στο φως οι Άγιοι αυτοί στις ημέρες της γέννησης. Όχι σε άλλες ημέρες, είχαν αγιάσει τα σχηνώματά τους, τα σώματά τους. Αυτούς τους Αγίους και όλους τους Αγίους όλων των εποχών τιμάμε με το φως το Άγιο Κύριο της Αναστάσεως, το λαμπρό φως της Αναστάσεως. Γιατί είναι αιώνια λαμπροφόροι εκείνοι οι Άγιοι. Αφού τους τίμησε ο Θεός με τη δική του τιμή, που δεν έχει εκτίμηση για μας. Μπορούμε να εκτιμήσουμε τώρα πόση είναι αξία της τιμής του Θεού που έγινε ο Άγιος. Δεν τη φτάνει το μυαλό μας. Δεν τη φτάνει το μυαλό μας. Τους τίμησε ο Κύριος δίδοντάς τους φως που δεν σβήνει ποτέ. Που δεν σβήνει ποτέ. Κρατάμε λοιπόν την λαμπάδα στο χέρι μας και λέμε, Κύριε, και εις τιμή και μνήμη των Αγίων Σου, που με τη ζωή τους αγίασαν, δοξάστηκαν με τη ζωή τους. Βέβαια, σε δόξασαν, αλλά δική σου δόξα ήταν και αυτή. Θυμηθείτε το Κύριο ότι είπε, πριν φύγει από τον κόσμο, θα ακούσουμε και μια Κυριακή που έρχεται, πρώτος Πεντηκοστής νομίζω, σε ένα Ευαγγέλιο, το Αγίο Πάντων πρέπει να είναι. Θα προσεύχεται ο Κύριος και προσεύχεται μέσα σε ένα κομμάτι της γραφής και λέγει, σε παρακαλώ Κύριε, στον πατέρα του πατέρα μου, φύλαξέ τους να είναι ένα. Όλοι ενωμένοι σε μία αγάπη, την αγάπη τη δική σου. Και δόξασέ τους. Δώσ' τους τη δόξα που είχα εγώ όταν βρισκόμουν πριν κατέβω στον κόσμο, όταν είμαστε μαζί. Μιλάει σαν άνθρωπος εδώ, έτσι. Δεν μιλάει σαν Θεός. Ο Κύριος μας σαν Θεός δεν απουσίασε ποτέ από τον Πατέρα. Αυτός είναι πάντα, λέει η Αγία Γραφή, στους κόλπους του Πατέρα. Εγώ και ο Πατέρας μου είμαστε ένα, λέει ο Χριστός. Τρεις είναι στον ουρανό και αυτοί οι τρεις που βρίσκονται στον ουρανό είναι ένα, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Άρα, αφού ήταν σκόρπους του Πατέρα, είναι σκόρπους του Πατέρα που είναι ένα. Και επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι η θεότητα είναι αυτή που εδώ ζητάει από τον Πατέρα να δώσει τη δόξα που είχε όταν ήταν πριν. Όταν κατέβηκε στη γη, σμίγνει. Άλλωστε η Εκκλησία μας φτάνει στο σημείο και ο ίδιος ο Κύριος να παρουσιάζεται μπροστά μας
σε άθλια κατάσταση, σε εικόνα και πραγματικότητα και στιγμή άκρας ταπεινώσεως. Να, λέει ο Πιλάτος, ότι το βγάζει το κίνδυνο μπροστά, πώς το καταντήσατε, είδε ο άνθρωπος. Εδώ λοιπόν μιλάει ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός στον Πατέρα του και λέει, θα τους δώσει, σε παρακαλώ οπωσδήποτε, από εκείνη τη δόξα που είχα πριν κατέβω στον κόσμο. Και αυτή τη δόξα την έχουν οι μάρτυρες και την έχουν αναφέρεται, αμετάβλητη, αναλύωτη πια. Αφού άλλωστε πλησιάζουμε τα σκηνώματά τους και μυρωνόμαστε και γιατρευόμαστε και παίρνουμε και δύναμη από τα σκηνώματά τους. Δύναμη και για ασθένεια να γίνουμε καλά, σωματικές, αλλά και για ψυχικές. Ποιος πάει και φεύγει χωρίς να ηρεμήσει η ψυχή του μέσα. Σκορπίζεται πλούσιο, γιατί πλούσιο το πήραν, αφού θυσιάστηκαν και μας τα δίνουν πλούσιο σε εμάς. Ανάλογα με το δέκτη, με το δοχείο που ρίχνουμε για να πάρουμε το νερό, παίρνουμε. Σε τιμή και δόξα λοιπόν των μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Υψώνουμε τις λαμπάδες και φωνάζουμε το Χριστός Ανέστη, γιατί ζούμε όλοι μας στην Ανάσταση. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην γιορτάζει την Ανάσταση. Αναστάσεως ημέρα, λαβρυνθόμεν λαοί. Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Να το λέμε, να το ζούμε, να το καταλαβαίνουμε για να λιώσουμε τις αμαρτίες μας που μας καταπονούνε, μας βασανίζουνε, μας ταλαιπωρούνε. Τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ. Κάθε φορά που πέφτω, το καταλαβαίνω και το πράγμα. Και λέω, πιστεύω, σε παρακαλώ, με αφήνεις. Φως λοιπόν της Αναστάσεως, φως αιώνιο, φως ανέσφερο, φως άδειτο. Είδατε, λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν επισκέφθηκε στη Μικρά Ασία, στην Έφεσο, το Πνεύμα το Άγιο. Λέει, δεν, του απάντησαν, δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Γιατί δεν το είδαμε. Έχω πει και άλλη φορά ότι ήταν ορατό με τα μάτια του σώματος το Άγιο Πνεύμα όταν κατέβαινε. Ορατό. Και αυτό λέει, δεν το είδαμε, αλλά ούτε και ακούσαμε, λέει, στη συνέχεια, εάν υπάρχει. Και αφού τους γονάτισε ο Απόστολος Παύλος, έβαζε τα χέρια πάνω και κατέβαινε με προσευχή των Αγίων Αποστόλων το Πνεύμα το Άγιο. Και το έβλεπαν φως το Πνεύμα το Άγιο να κατεβαίνει πάνω στα κεφάλια των Αγίων μαθητών των Αγίων Αποστόλων. Βέβαια δεν ήτανε, μην μπερδέψουμε τα πράγματα, ολόκληρο το Πνεύμα το Άγιο. Μια ολόκληρη θεότητα, πώς, είπαμε, είναι θεότης το Άγιο. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Αλλά η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που πήγαζε από το Αγίο Πνεύμα, φως κατέβαινε και το έβλεπαν όλη την περίοδο την Αποστολική. Και δεν βάβει και κάθε χρόνο, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, να γίνεται αυτή η κάθοδος του φωτός την ημέρα της Αναστάσεως, που την παίρνει ο Πατριάρχης μας, μοναδικά και εξαιρεταία, την ημέρα εκεί, μέσα από τον Πανάγιο Κάφο. Και η Εκκλησία μας το κρατάει
το κατέχει το Άγιο εκείνο φως. Είναι γεμάτο. Και δεν μιλάμε το ορατό που το βλέπουμε με τα μάτια μας, που έρχεται αεροσόλυμα μόνο, αλλά μιλάμε για το αόρατο φως που υπάρχει μέσα σε αυτή την κολυμβήθρα που ακούσαμε χτες. Κολυμβήθρα του Σιλωάμου, τη Βηθεστά. Καλώς τον Ιωσήφ. Όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα και ανέβηκε στον Άγιο Πάρο και συνάντησε εκεί τον πρώτο Ιεράρχη των Αθηνών, στο μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον καλοπροαίρετο που φωνάζουμε μεγάλη την ώρα, γιατί δεν παίρνει κανείς πνεύμα Άγιο χωρίς καλή προαίρεση, και αυτόν και τη γυναίκα του. Και τον άκουσα να μιλάει για την Ανάσταση. Οι Αθηναίοι που ήσαν πυγμένοι από το σκοτάδι νόμισαν ότι μιλούσε για κάποια θεότητα. Δεν είπε για την Ανάσταση του Χριστού. Σε θηλυκό γένος η Ανάσταση. Αυτή δεν τι μας λέει εδώ πέρα. Καινούρια θεότητα μας διδάσκει. Σαν εκείνες που έχουμε εμείς ένα σωρό. Τον παρενόχλησαν, τον πείραξαν λίγο. Ιρωνικά λέει η γραφή μέσα. Ακουσούμε θάσου και πάλι περί τούτου. Θέλω να σε ακούσουμε να με μιλήσεις πάλι για αυτή τη θεότητα, τη γυναικεία, την Ανάσταση. Και βέβαια ο Παύλος που ήταν φωτισμένος και αυτός λόγω καλής προαίρεσης, Μιχάλη, και αυτός λόγω καλής προαίρεσης. Δεν είναι κακή προαίρεση ο Απόστολος Παύλος. Δεν κυνήγαγε και σκότωνε πριν Χριστού, πριν γνωρίσει τον Χριστό, επειδή είχε κακία στην ψυχή του. Όχι. Άγνοια. Είχε άγνοια και αγάπη μεγάλη στον Θεό. Το λέει ο ίδιος. Αγαπούσα λαχταριστά τον Θεό. Και πίστευα ότι τον διαπονούσα όταν έκανα συλλήψεις και οδηγούσα στο κρατητήριο. Διαπονούσε τον Θεό και όχι ανθρώπους. Το βγάζει από το στραβό δρόμο και του λέει εδώ ο Θεός είναι. Η αλήθεια εδώ είναι το φως. Και επειδή είχε κάνει προαίρεση δεν είπε καθόλου όχι. Και μέσα στα προαίρεση τόση που την καταμέτρησε ο Θεός. Με μία κλίση τέτοια που δεν έδωσε κανένα άλλο Απόστολο. Ο πρώτος μετά τον Αίρα. Και παραλαμβάνουμε ότι πήρε μεγάλη κλίση, όχι με μεγάλη πρόσκληση του έτσι από τον Θεό. Όχι γιατί ο Θεός τον αγαπούσε διαφορετικά από εμάς. Όχι, όχι, όχι. Πάντας θέλει σωθήνου. Πάντας θέλει σωθήνου. Δεν υπάρχει εξαίρεση εδώ μέσα. Λέει, όλοι θέλει να σωθούμε. Το όλοι σημαίνει ότι όλοι παίρνουμε κάποια πρόσκληση κάποια στιγμή. Πώς είναι η αγάπη που έχεις, τόσο μεγάλη είναι και η πρόσκλησή σου. Έτσι πάει το πράγμα, δεν πάει αλλιώς. Ομιλεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος. Ακούει ο Άγιος Διονύσιος, ακούνε και οι άλλοι το κήρυγμα της Αναστάσεως. Και δημιουργείται η πρώτη εκκλησία στην Αθήνα. Και δίνει το φως στον πρώτο αρχιερέα Απόστολος Παύλος, που πήρε από τον ίδιο τον Κύριο. Το πήρε κατευθείαν από τον ίδιο τον Κύριο. Το ξέρουμε και μου πάνω. Και μάλιστα
σε άλλο σκηνικό από εκείνο που το πήραν οι Άγιοι Απόστολοι, σε άλλο σκηνικό, σε άλλη πραγματικότητα, σε άλλη διάσταση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι Άγιοι Απόστολοι πήραν το Άγιο Πνεύμα εδώ στη γη ευρισκόμενη και επί της γης την ημέρα της Πεντηκοστής που κατέβηκε σαν πύρινη γλώσσα και πάλι φως εδώ είναι Ο δε Απόστολος Παύλος το πήρε ανεβαίνοντας προς τα πάνω και φτάνοντας μέχρι τον τρίτο ουρανό, τον ορισμόνι. Από εκεί πια πήρε όσα κήρυξε και όσα μετέδωσε σε όλους τους ανθρώπους από τους οποίους πέρασε. Σε όλους τους λαούς από τους οποίους πέρασε. Δεν είναι, λέει, το Ευαγγέλιο που σας κηρύττει το ανθρώπινο σε μια επιστολή του. Όχι, ούτε το παρέλαβα από άνθρωπο, το φωνάζει δυνατά. Ζούμε σε αλήθειες φοβερές, φοβερές αλήθειες ζούμε. Και δεν κάθομαστε κάτι να πούμε, για κάτσε να το δω λιγάκι. Αλλά από το Θεό το παρέλαβα, τον ίδιο όταν με ανέβασε στον τρίτο ουρανό. Από εκεί παρέλαβα το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο, το Ευαγγελιστέ, είπε μου, ου καίστη κατ' άνθρωπον, ούτε παρά ανθρώπου παρέλαβον. Και όταν είδε τον Χριστό, πέστε μου, τι ήταν και τι είδε ο Χριστός μας. Δεν είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, που δεν μπορούν να τον δουν τα ανθρώπινα μάτια. Τον είδε ο Χριστός Παύλος όμως. Το μόνο όμως που μας αφήνει, αν προσέξουμε, βλέπουμε να λέει ότι δεν μπορώ να σας πω αυτά που είδα εκεί ψηλά. Όχι γιατί τα έχει ο Θεός ή τα είχε τότε μόνο για τον Παύλο, τώρα πώς το λέει. Αφού άλλωστε λέει, θέλω να έρθετε εκεί που είμαι εγώ, να ζήσετε μέσα στη δόξα μου. Δεν το λέει αυτό, το μας λέει θα ζω στον παράδεισο, δηλαδή τον εαυτό μου. Δεν λέει ότι δεν είναι για όλους, ότι είναι για όλους. Γιατί τώρα ανεβάζει τον Παύλο πάνω και μαρτυράει, αποκαλύπτει τον Παύλο, ο Παύλος δεν τα λέει σε εμάς, στη συνέχεια, μας λέει όμως ότι τα είδα. Γιατί, για να κάνουμε εκείνα που κάνει ο Παύλος, να ακολουθήσουμε, λέει, θέλω να είσαι σαν και εμένα ο Παύλος. Θέλω να με συναγωνιστείτε στις προσευχές. Να ζήσετε τη ζωή τη δική μου. Όποιος ζει τη ζωή του Παύλου, εκείνος φθάνει, με εμπειρίες εκεί που έφτασε και ο Παύλος. Φτάνει με εμπειρίες εκεί που έφτασε και ο Παύλος. Στην επανέρχομαι λοιπόν και λέγω ότι μεθέδωσε στην Αθήνα το φως της 8ης ημέρας της Αναστάσεως. Προσέξτε το αυτό. Ζούμε 7 ημέρες την εβδομάδα. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όταν κλείνουμε τα ματάκια μας, το έχω πει και άλλη φορά, το λένε πατέρες μας. Ρουθεί, όχι η 7η, 8η ημέρα. Γιατί βλέπουμε κάτι άλλο εκτός από εκείνα που βλέπαμε μέχρι τώρα πάνω στη γη. 7 ημέρες βλέπουμε αυτά που είναι κτιστά επάνω στη γη. Χωρίς βέβαια να παραλείπουμε, να κάνουμε προσπάθεια να δούμε και από εκείνα που έχει 8η ημέρα. Αλλά δεν βλέπουμε την ημέρα ολόκληρη. Βλέπουμε αμυδρά, πολύ αμυδρά από το φως της 8ης ημέρας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Γιατί μέσα στην Εκκλησία που εισερχόμαστε, στα μυστήριά της, στα Άγια και ευλογημένα, που είναι γεμάτα από το φως, ζούμε την 8η ημέρα στην Εκκλησία μέσα, ποτέ την 7η ημέρα.
Ποτέ, γι' αυτό παραγγέλνει μέσα με ένα τροπάριο η Σία μας λέει, πας αντιβιωτική, αποθόμεθα, ναι, με έρημνα. Όλα ό,τι έχουμε και ζούμε στη ζωή, τα πετάξουμε στην πάντα και τι να κάνουμε. Να αφοσιωθούμε στην 8η ημέρα, την Αστάσινη ημέρα. Να τη ζήσουμε, γιατί αυτή θα μας βρει εις αιώνας αιώνες. Η 8η, η Αναστάσινη ημέρα. Είναι η αλήθεια της Αναστάσεως. Αλήθεια που δεν καταλαβαίνετε με αυτό το μέτρο. Με αυτό το μέτρο δεν καταλαβαίνετε η αλήθεια αυτή. Σας θυμίζω την παραβολή του Χριστού μας που είπε ότι μοιάζει η βασιλεία του με σπόρο που τον έσπηρε κάποιος γεωργός μες στον αγρό. Και το σποράκι εκείνο έπεσε μέσα στον αγρό και εντελώς μυστικά μέσα το σποράκι, χωρίς εμείς να καταλαβαίνουμε τίποτα, με τη δύναμη που είχε μέσα του τη ζωτική, είχε ζωή από τον Θεό το σπόρο, και κάθε σπόρος έχει ζωή. Μήπως μπορούμε εμείς να ελέγξουμε πως η ζωή αυτή μυστήρια δρά μέσα στο σπόρο, ώστε να σαπίζει, να βγάζει ρίζες, να προχωράει προς τα πάνω, να βγάζει φύτρα, να βγάζει βλαστούς και να γίνεται και κάποια στιγμή και ένα τέτοιο τεράστιο. Έτσι λέει μοιάζει η βασιλεία μου. Και έρχονται λέει τα πουλιά και κατασκηνώνουν σε αυτό το δέντρο. Το έχετε προσέξει, έχετε προσπαθήσει να καταλάβετε γιατί μας δείτε παραγωγή ο Κύριος. Γιατί όμοια ζούμε τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Όπως δεν μπορούμε να καταλάβουμε με το μυαλό τη δύναμη αυτή που υπάρχει στο σπόρο μέσα και τον τρόπο που λειτουργεί για να γίνει το δέντρο, έτσι με το μυαλό ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει τις αλήθειες του Ευαγγελίου πώς λειτουργούμε στην ψυχή του ανθρώπου. Όχι. Αλλά εάν υπάρχει ζωή χριστιανική, αυτή μαρτυράει από μονάκι της όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο, κάνει την αποκάλυψή της. Τι συμβαίνει ακριβώς με τις αλήθειες αυτές. Άλλωστε λέει, θέλετε να γνωρίσετε τις εντολές μου. Κάντε ό,τι εγώ έκανα προς τους. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Με το μυαλό ποτέ όσοι επιχείρησαν να δουν με το μυαλό το Ευαγγέλιο, δεν το κατάλαβαν ποτέ. Δεν είναι ο δρόμος της αλήθειας του Ευαγγελίου, της κατανόησης της αλήθειας του Ευαγγελίου. Δρόμος που το φτάνει η λογική, θα πέσει έξω, θα πέσει στην αίρεση. Όχι, με την υπακοή και με το βίωμα φτάνει κανείς στο φαντάρωμα της αλήθειας. Δεν τίποτα άλλο. Γιατί κάθε εντολή μέσα έχει γίνει γεμάτη πνεύμα Άγιο. Και αυτή από μονάχη της, την ώρα που την κάνεις, κάθε εντολή την έκανες, την ώρα που την κάνεις την εντολή, την ώρα αυτή τα ανοίγει την πόρτα από μονάχη της, σου λέει να με βλέπεις, τώρα κοίταξε με καλά. Όχι με τη λογική, με την πίστη. Τη βλέπεις στην πραγματικότητα. Και όσο θα παλέψεις το διαλόγο δεν θα βρεις ποτέ, δεν καταλάβεις ποτέ τις εντολές που έχει δώσει ο Χριστός για να φτάσουμε στο παράδεισο. Αν όμως ελεήσεις παράδειγμα θα πω, δίνεις ελεημοσύνη, θα καταλάβεις τι σημαίνει έλεος που ζητάς από τον Θεό εσύ. Αν δεν ελεείς ποτέ δεν θα καταλάβεις το έλεος του Θεού. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Είναι αδύνατο να λες κατάλαβα τι σημαίνει έλεος που φωνάζω στον Θεό όλη την ημέρα, εάν εσύ δεν δώσεις έλεος σε άλλον. Μην κοροϊδευόμαστε, αυτά είναι αλήθειες που τη ζει η ψυχή του ανθρώπου. Έτσι γίνεται η αποκάλυψη. Έτσι καταλαβαίνει κανείς το φως της Αναστάσεως. Οι μέρες αναστάσιμες ζούσαν και την πρώτη αποστολική περίοδο. Και σας θυμίζω, για να καταλάβουμε καλά, την επίσκεψη του Πέτρου που ακούσαμε μία από τις ημέρες αυτές στη Λίδα,
την πόλη Λίδα. Εκεί που ανάστησε, απλά, πολύ απλά, την Ταβιθά. Την ανάστησε την Ταβιθά. Είχε δώσει έλεος στην Ταβιθά, σηκώσανε τα ρούχα όλοι οι φτωχοί και οι ορφανοί και οι χείρες. Αυτά είναι δικά του, δικά της. Μας τα έδωσε αυτή από τα λεφτά που μας έδωσε. Ανάστησε την. Και προσέρχεται το πέρας και λέει, σήκω επάνω της, λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι ζωντανές, οροζώντανες οι αλήθειες της Αναστάσεων του Ιησού Χριστού. Πρέπει να υπάρχει ο δρόμος ανοιχτός και είναι ανοιχτός για να φτάσουμε να ζήσουμε τον Χριστό μας που ήρθε για να μας σώσει και να μας ελεήσει και να μας δώσει το Πανάγιο του φως, τον εαυτό το ολόκληρο. Δεν θα έχουμε δικαιολογία στη ζωή την άλλη καμία. Όταν θα ακούσουμε, θα δούμε τον Κύριο, όσο σωθούμε βέβαια δεν θα έχουμε, θα πούμε γιατί είμαστε εδώ στον Παράδεισο. Δικά του τα κριτήρια. Αλλά όταν όλοι γίνει το σημείο το άλλο, θα βρεθεί μπροστά ο αδερφός μας και θα πει, σταμάτα, δεν είχα να φάω και έκανα λιμοσύνη. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία απολύτως. Τα λέμε δεν μπορούμε να ελεήσουμε, δεν είναι τη δεκάρα της που δίνουμε στην εκκλησία στη Ζητιάνα. Δεν υπάρχει εκεί δικαιολογία. Θα έρθει, επαναλαμβάνω, προσέξτε, γι' αυτό την έβαλε ο Κύριος τη χείλα μπροστά. Είχε δύο λεπτά όλα και είπε, αυτή ήταν η ζωή της που έδωσε. Δύο λεπτά, δεν είχε άλλα. Αυτή θα βάλει μπροστά και σε αυτή την παρουσία και κάθε τέτοια περίπτωση. Για τον άλλο τον νέο που κάνει ακολασία και ζει με στην βρωμιά του, θα πάρει ένα νέο άλλον, γεμάτος φρίγος και δύναμη, και θα πει ο νέος, τι είπες, δεν μπορούσες να ζήσεις ηθικά και τιμία. Εγώ έζησα. Να ναι. Το κριτήριο δεν θα είναι ο Θεός. Το κριτήριο θα είναι οι όμοιοι μας. Αυτούς θα βρούμε μπροστά μας. Δεν το λέει άλλωστε αδερφόδες Ιάκωβος. Στον Απόστολο του προφήτη Ηλία μας το λέει ξεκάθαρα. Πώς το λέει, και γάρι Άγιοι άνθρωποι ομοιοπαθείς ημίν ήσαν. Απλά οι Άγιοι, όπως ο Ηλίας, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, και όλοι οι άλλοι της Εκκλησίας ήσαν φτιαγμένοι με τα ίδια υλικά που είστε κι εσείς. Μην δικαιολογήσετε ότι δεν μπορείτε να φτάσετε εκεί που έφτασαν εκείνοι. Αυτό είναι το συμπέρασμα, αυτή είναι η προβολή της καλλιέργειας της ημέρας του Αγίου Προφητηλία και κάθε Αγίου. Μην λέτε ότι ο Άγιος ήταν Άγιος μεγάλος και λοιπά και εσύ δεν έχεις τον τρόπο να φτάσεις εκεί που έφτασε εκείνος. Κάνε ό,τι έκανε εκείνος και θα φτάσει εκεί. Ζήσε την ελληνότητα που έχεις επάνω σου, φώναξε το δυνατά να είσαι όλο ο Θεός τον Δαβίδ, θα σε καθαρίσει ο Θεός και θα φτάσει εκεί πέρα. Μόνο όμως μην στέκεις σε κάποια ακρόαση, σε κάποια μελέτη και μετά όταν φεύγεις από την ακρόαση τη μελέτη ξεχνάς όλα εκείνα που είσαι υποχρεωμένος να κάνεις. Κάνε ένα ελάχιστο, τουλάχιστον, για να προσθέσει ο Θεός τα υπόλοιπα. Μέσα στα τροπάρια της Αναστάσεως ο Λόγος, της Αναστάσεως, βλέπουμε να γίνεται ένα ανέβασμα. Ανέβασμα. Όχι του Χριστού, ο Χριστός είναι ανεβασμένος πάντοτε στο θρόνο. Αλλά δικό μας ανέβασμα. Από εδώ προς τα πάνω. Είναι φοβερό, είναι φοβερά αυτά που ακούμε στην Εκκλησία, αν τα προσέξουμε. Λέει,
Εσκύλευτε ο Άδης, λέει ένα το πάλι. Λύσαξα τα καταφρόνια. Όταν μπήκε ο Χριστός και εσκύλευσε τον Άδη, δηλαδή τρελάθηκε από τον Άδη, τις ψυχές εκείνων που δέχτηκαν τη σωτηρία τους. Εδώ τα πήρε αυτά ο Άδης, λέει, και βέβαια τρόμαξε, αλλά και δεν άντεξε να δει το φως της αιώτας. Τρόμαξαν, λέει, τα καταφρόνια με την παρουσία του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και η εικόνα της Αναστάσεως είναι η εικόνα εκείνη που ο Χριστός βγαίνει από τον Άδη, τραβώντας με το χέρι δείχνει τον Αδάμ και την Εύα μέσα από τον Άδη. Και διεβίβασε, επαναλαμβάνω, και ανέβασε από τη γη στον ουρανό. Από τη γη στον ουρανό. Αδελφοί μου, η ζωή η δική μας, για να τελειώνω και να πείτε τη σειρά, είναι ζωή, χαμοζωή, όσο στηρίζεται μόνος στα γήινα και στα πρόθυνα. Χαμοζωή πέρα για πέρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Τρώει το ζώο, τρώμε κι εμείς. Κοιμάται το ζώο, κοιμόμαστε κι εμείς. Ικανοποιείται το ζώο, ικανοποιούμαστε κι εμείς. Ποια διαφορά έχουμε από τα ζώα, όταν η ζωή μας είναι κολλημένη πάνω στα υλικά αγαθά και τερπόμεθα και ικανοποιούμεστε από αυτά. Είναι χαμοζωή, δεν διαφέρει από τη ζωή του ζώου. Ο Χριστός μας ήρθε για να μην μας συγκινεί πολύ η ύλη και αν χρειαστεί κάποια στιγμή να την κλωτσίσουμε και την ύλη. Γιατί έρχονται στιγμές που θα απαιτηθεί και αυτός ο φόρος. Να πούμε, στο όνομά σου Χριστέ μου, δεν υπολογίζουμε την ύλη. Φωνάζουμε μαζί με τον Παύλο ότι είναι σκύβαλα η ύλη, ότι είναι σκουπίδια. Χρειάζεται να κάνουμε προσπάθεια της προσευχής και εκεί να λέμε μυστικά και θόρυβα στον Κύριο, δεν μπορούμε Κύριε, αδύνατον παρανθρώπης, δυνατόν με τη δική σου δύναμη. Μα έχουμε και παιδιά και ακολουθούν κρίσεως ημέρες, πολύ δύσκολες ημέρες. Με τη δική μας δύναμη θα φτάσουμε να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Άλλωστε βλέπουν τα χάλια από τα παιδιά. Δεν τα βλέπουν από εμάς πολύ καλύτερα. Και πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί. Θα πλησιάζουμε την εκκλησία μας. Θα λέμε στον Κύριο να μας ρίχνει εδώ φως. Εδώ φως. Και να έχουμε την αγάπη του στα αδέρφια μας που είναι γύρω, σε όλα τα αδέρφια. Όχι μόνο όσοι είμαστε εδώ, αλλά και έξω για όλο τον κόσμο και για όλη την κτήση. Να παρακαλάμε και θα μας ελεήσει ο Θεός και να ακολουθούμε τα έργα του Αγίου και να διαβάζουμε και δύο Αγίου. Χριστός Ανέστη λοιπόν, φως Χριστού, φαίνει πάση, λέει ο ιερέας, και φαίνει και φωτίζει όλους μας. Ποιος αρεποστάει, τι ώρα είναι. Κάποιος αρεπός μπορεί να πει όποιος θέλει κάτι. Μιχαλάκη έλα, δεν είναι κάτι να κάνεις κάποια αρχή. Ναι, άντυξε η λέξη που είπατε στο τέλος, σκύβαλα λέει, πρέπει να νιώθουμε τα υλικά άγαθα που να μην υπάρχουν στη γη πάνω και να προπορεύεται η χάρη του Θεού και να ζητάμε το και τον Κύριο. Για να το κατορθώσουμε αυτό όμως, ο Κύριος έχει πει μία λέξη και οι Αποστόλοι την έχουν προβάλει τη λέξη αυτή πολύ.
με τους πνευματικούς πατέρες μας. Ποιο? Άγιοι γίνεστε, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε από το πρωί που θα σηκωθούμε σε 2 λεπτά να έχουμε τακτοποιήσει το θέμα της ψυχής μας και της σωτηρίας μας, είναι όλα πληρωμένα και είναι όλα τακτοποιημένα. Η λέξη γίνεστε σημαίνει ακατάπαυστα να προσπαθούμε να βιάζουμε τον εαυτό μας, γιατί αν η μέρημνα η πνευματική, αν δεν βιάσουμε, υπάρχει κίνδυνο να έρθει ο άλλος και να μας πιάσει και να φύγουμε από το σωστό τον δρόμο. Η λέξη γίνεστε σημαίνει ότι ο Απόστολος Παύλος την εκκλίνει με ένα άλλο τρόπο. Ποιο? Δεν ζω εγώ, ουκέτι εγώ ζω, ζει δε εν ημί ο Χριστός. Όταν έχουμε αυτό μέσα μας και το ζητούμε και το προβάλλουμε προς τον Κύριο, όπως οι Απόστολοι, είμαι σίγουρος ότι ένα βηματάκι θα το κάνουμε. Ένα βηματάκι θα το κάνουμε. Και από εκεί πέρα ο Κύριος ξέρει. Θέλω να σταθώ λίγο, για ένα ούτε λεπτό. Είπε κάτι το Άγιοι γίνεστε. Και έχω να προσθέσω, τι μας εμποδίζει να γευόμαστε όλη την ημέρα, με το νου μας το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον. Αυτή τη τόσο μικρή προσευχή, έχοντα στο μυαλό μας το πρόσωπο του Χριστού, γιατί το έχω και μπροστά μου, να το έχω τυπωμένο μέσα στην ψυχή μας και να του φωνάζουμε Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον. Δεν θα μας αφήσει ο Κύριος Μιχάλη, γιατί αυτό θέλει, να του φωνάζουμε. Πάμε σε αδερφός κάτι. Θα πω και εγώ κάτι. Βεβαίως. Μας έδωσε τέτοια χάρη που είπε ότι ετείτε και δοθήσετε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοίξει. Όταν με πίστη και προσευχή, νομίζω ότι το προτέρημα αυτό μετράει πολύ, λέει πολλά αυτό. Μάλιστα. Για έτοιμα βέβαια, όχι έτοιμα υλικά αιτήματα και αυτά. Μιλάμε για αιτήματα. Ετείτε τη βασιλεία μου. Αυτό λέει, να μου τη ζητήσετε και να τη δώσω. Είπατε για τα υλικά αγαθά. Για τα υλικά αγαθά, έτσι. Ναι. Για τη θρησκεία μας, για τον Θεό, για τον Χριστό. Περιτά. Ναι. Έλα όμως που δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τα υλικά αγαθά εμείς οι άνθρωποι εδώ στη γη. Δεν είπα ότι δεν χρειάζονται. Δεν δοκιμάσαμε να ζήσουμε. Όχι, χρειάζονται γιουργάκι τα υλικά αγαθά. Και οι άλλοι που ασκητεύουν τρώνε ένα χορταράκι τουλάχιστον. Τρώνε ένα χορταράκι. Αλλά θα το πάρει ο κάθε Άγιος, κάθε Χριστιανός το χορταράκι ή το φασόλι που θα φας, παραδείγματος χάρη, και δεν θα είναι η όλη ικανοποίησή του στραμμένη πάνω σε αυτό που λέγεται φαγητό. Ή να πω ένα παράδειγμα πιο απλό, πιο απλό εκεί που το καταλαβαίνουμε καλά. Κάποιος πάσχει, έχει μια ασθένεια, έρχεται και μας λένε να δώσουμε μια συνδρομή, εμείς έχουμε και περνάμε και το χέρι μας δεν βγαίνει από τη τσέπη με κανένα τρόπο να δώσει τη συνδρομή. Αυτό σημαίνει κολλάω στα υλικά αγαθά. Είναι κολλημένο το χέρι μου και δεν θέλει να χάσει ούτε μια δραμή από αυτές που έχει. Δεν είναι δικά μας, είναι ξένα. Το χέρι πρέπει να μάθει να ελαεί, πρέπει να δίνει. Το κόλλημα στα αγαθά, λέει ο Κύριος μας. Όχι η χρήση των αγαθών. Απαυτό είναι. Όχι η χρήση των αγαθών. Δεν σε απαγορεύει να φτιάξεις. Κύριος, αλλά πρώτα να κοιτάξεις τον Κύριο και μετά. Τι λέει, για να μην πληθύνω εγώ πριν από εδώ πέρα. Εκεί στο βίο του Βαρλάμ και Ιωάσα, το έχετε διαβάσει. Πρόκειται για πατέρα και γιο, βασιλιά και παιδί. Ζητούσε να του φτιάξει ένα παλάτι. Δώσε να σου φτιάξω εγώ.
Και ο Απόστολος Δαμάσκο, στην Ινδία, όταν πήγε, το ίδιο έκανε. Θα σου φτιάξω εγώ παράδειγμα, δώσε μου λεφτά. Τα έδινε και τα σκόρπιζε και τα έδινε λεμοσύνη. Κάποια στιγμή λέει, το ετοίμασα, το ετοίμασα. Πού το ετοίμασα, στη βασιλεία του Θεού, παρά το βρίσκει πάνω του, λέει. Δεν βρίσκει εδώ κάτω, λέει. Πώς θα γίνει έτσι, πρέπει να εργαζόμαστε όλοι μας. Μπορώ να πω κάτι. Ναι, ρε καλά, κύριε. Επειδή υπόθηκε από τον αδερφό εδώ για τα χρήματα ότι τα έχουμε ανάγκη. Ναι, τα έχουμε ανάγκη. Αλλά ας φέρουμε ένα παράδειγμα που είναι τρανταχτό και το έχουμε κάνει και μάθημα. Τον Ιωσήφ τον Πάγαλο. Πόσοι και τα αδέρφια του, οι πάντες, όλοι, οι φυλακές, ο Πεντεφρύ, τον σπρώξανε με τέτοιο τρόπο που να μην έχει επαφή ούτε με τα υλικά αγαθά, ούτε με τους ανθρώπους. Και όμως είχε επαφή με τον Κύριο και ο Κύριος τον έκανε άργον, που στάραμε υλικά αγαθά, για να συντηρήσει όλη την έγκυο. Θα τονίσω και μια φορά, θα το πω και μια φορά. Εάν με το πνεύμα που έχουμε, με το παράδειγμα τον εαυτό μου, πρώτα, και για να καταλάβετε ποιος είναι μέσα μου, με το πνεύμα που έχω επομένως, αύριο μου πούνε δεν θα φας αν δεν προσκυνήσεις τον Αντίχριστο. Κολλημένος εγώ στα υλικά αγαθά, τι θα πω? Δεν θα φάω? Να πάω πιο σκληρά και πιο ομά. Θα πω δεν θα φάω? Με ποια δύναμη να το πω? Αφού έχω προσκυνήσει εγώ, έχω κολλήσει τα αστερικά αυτά και λέω ναι σε αυτά. Και λέω αχ τι ωραία που είναι και πολλά πάω σε αυτά. Δεν είναι δυνατό να πω ένα τέτοιο όχι. Τίποτα πρέπει να πω. Να φύγω να φύγω. Λοιπόν, μην ξεχάσω. Είναι τα προηγουμένα. Ναι. Και δεν ξεχάσω, θέλω κάτι να πω. Τι θα λέγατε να πηγαίνουμε στον Άγιο Ραφαήλ να κάνουμε τη συγκέντρωση κάτω εκεί μεθαύριο, Δευτέρα που έρχεται, με τα αυτοκίνητα, πώς έχουν αυτοκίνητα, να κουβαλήσουμε και να πάμε. Πέστε μου, δούμε και την εκκλησία, να σταθούμε και εκεί λίγο, θα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από εδώ θα ξεκινήσουμε. Από εδώ θα ξεκινήσουμε, έτσι. Από εδώ θα ξεκινήσουμε. Έχεις αυτοκίνητα, και δεν έχεις αυτοκίνητα. Θα πάρεις από εκεί. Όχι, όχι. Πώς έχουν αυτοκίνητα. Δεν έχει ακουστεί κανείς. Δεν θα δούμε εδώ. Εδώ, εδώ, όλοι. Εδώ, 7:20 ακριβώς παρακαλώ. Θα είμαστε με τα αυτοκίνητά μας εδώ. Και εδώ είστε ο Άγιο Ραφαήλ. Θα πάμε. Όσοι είναι εδώ πέρα, θα είστε στο κούπι. Α, μπράβο, γιατί μου είπε τώρα το παιδί. Πάς στο γονάτσι. Εντάξει. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς που γραμμάζουμε, και το κάπου θα βολευτούμε. Τι ώρα. Εντάξει, θα πάμε. Τι ώρα, θα και 20. Εδώ. Ναι. Εδώ. Εδώ και το κοίτα. Έτσι. Χριστός ανέστη με χρόνο θανάτου, θάνατο, παθή σας και έτσι της νύχτας της ζωής χαρισάμενος. Χριστός ανέστη με χρόνο θανάτου, θάνατο, παθή σας και έτσι της νύχτας της ζωής χαρισάμενος. Χριστός ανέστη με χρόνο θανάτου, θάνατο, παθή σας και έτσι της νύχτας της ζωής Thank you.